Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ μετρά λίγους μήνες στην εξουσία, πολλοί μιλούν για μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην καθαίρεσή του από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ανταποκριτής του Euronews στην Ουάσιγκτον, Στέφαν Γκρόμπε, απατά στο κατά πόσο ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό. Ο πρόεδρος έχει γύρω του ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας. Το Κογκρέσο είναι το μόνο σώμα που έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει έρευνα εναντίον του. Όμως απαιτείται πλειοψηφία για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή το Κογκρέσο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς. Εκείνοι έχουν την πλειοψηφία. Οι επόμενες εκλογές στο Κογκρέσο θα πραγματοποιηθούν το 2018. Οπότε μοιάζει δύσκολο οποιαδήποτε διαδικασία να ξεκινήσει πριν το 2018. Τώρα στην Ουάσιγκτον συζητούν για ενδεχόμενη καθαίρεση του Προέδρου. Η απάντηση είναι ναι, αλλά χαμηλόφωνα. Όλο και περισσότερο οι Ρεπουμπλικανοί συνειδητοποιούν ότι μελλοντικά μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο σενάριο. Δεν λέω ότι θα συμβεί, δεν λέω ότι συζητείται ανοιχτά. Όμως είναι κάτι που απασχολεί μερίδα του πολιτικού κόσμου. I'm not saying this is, you know, overly openly discussed, but it is something that people think about. Την ίδια ώρα, θύελα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών από τον Αμερικανό πρόεδρο στο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Πριν από λίγες ημέρες, οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο. Έχουμε ακούσει μέλη της Γερουσίας και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας να υποστηρίζουν ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε. Αν χρειαζόμαστε βοήθεια από τον Πούτιν, την ζητάμε. Όμως πρώτα θα δούμε τα αμερικανικά έγγραφα. Δεν θα στηριχτούμε στη Ρωσία και τον πρόεδρο Πούτιν. Είναι σχεδόν παράλογη η ιδέα ότι το Κρεμλίνο θα υποστηρίξει κάθε έρευνα, παρέχοντας έγγραφα που θα βοηθούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό το περιβάλλον πρόκειται για κακό αστείο και όχι για κάτι ουσιαστικό.